Πάμε στη Μυτιλήνη. Γρήγορα. Στη Μυτιλήνη πάμε γιατί έχουμε νέα μεταφορά προσφύγων από τη Λέσβο προς τη Γερμανία. Είχαμε πριν λίγες μέρες ακόμη μία. Εκεί θα συναντήσουμε την Αναστασία Σπυριδάκη. Η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Δεν είναι μόνη της, καλημέρα. Και δεν είναι μόνη της και όχι μόνο την Αναστασία. Είμαι τον Υπουργό. Καλημέρα, κύριε Μεταλάκη. Είναι η πρώτη εδώ που γίνεται από τη Λέσβο. Είμαστε στο διάδρομο προσγείωσης και βλέπετε πίσω μας τους πρόσφυγες που θα αναχωρήσουν σε λίγο για τον Άβαρο. Κύριε Υπουργέ, είναι η πρώτη που γίνεται από τη Λέσβο και θα ακολουθήσουν κι άλλες από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Για πρώτη φορά από τα ελληνικά νησιά φεύγουν κατευθείαν για άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η συμφωνία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άγγελα Μέρκελ μετά τον εμπρησμό της Μόριας, όπου η Γερμανία δέχτηκε να μεταφερθούν 1.553 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, η οποία είναι απαραίτητη, γιατί η χώρα μας και τα νησιά του Αιγαίου δεν μπορούμε μόνοι μας να σηκώσουμε το βάρος μιας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. 15 χώρες της Ευρώπης προσφέρθηκαν να δεχθούν είτε ετούντες άσυλο, είτε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, είτε ασυνόδευτα ανήλικα, και αυτή τη στιγμή υλοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα μετακατάστασης που έχουν γίνει ποτέ στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή επισκεφθήκατε και χθες τον Καράτεπέ. Επειδή ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες, ήταν στους 0 βαθμούς, στους 1 βαθμούς η θερμοκρασία. Τι κατάσταση βρήκατε? Οι συνθήκες είναι δύσκολες πράγματι, αλλά αντιμετωπίζονται. Οι γεννήτριες δουλεύουν, ρεύμα υπάρχει στις σκηνές. Αυτό επιτρέπει να λειτουργήσει η θέρμανση. Φυσικά δεν είναι μια δομή η οποία είναι οριστική. Είναι μια προσωρινή δομή, η οποία δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο μέσα σε λίγες μέρες. Ολοκληρώνονται τα έργα ενίσχυσης ηλεκτροδότησης και ολοκληρώνονται και τα αντιπλημμυρικά. Πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες, αλλά βέβαια ο στόχος είναι μέσα στο 2021 και μετά τη θετική απόφαση του Δήμου Μυτιλήνης να μεταφερθούμε σε μια οριστική τοποθεσία με μια δομή πρότυπο, η οποία θα εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες διαβίωσης και βέβαια τις συνθήκες ασφάλειας που απαιτούνται σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Έχουν τρέξει διαδικασίες για αυτή την καινούργια Κατερίνα, δομή. Ναι, έχουμε ολοκληρώσει την χωροθέτηση του χώρου και θα ξεκινήσουμε τις επόμενες εβδομάδες με το διαγωνισμό για να υπάρξει ανάδοχος για το έργο. Ωραία, να υποθέσουμε, Υπουργέ, εφόσον φεύγει αυτή η πτήση σήμερα και Αναστασία, ότι θα δούμε αυτό να μπαίνει σε μια διαδικασία να γίνεται πιο τακτικά, γιατί γενικά υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στο να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί και να πάνε εκεί όπου ξεκίνησαν. Αναμένουμε άλλες 10 πτήσεις το επόμενο τρίμηνο. Ο στόχος είναι κάθε εβδομάδα να υπάρχει μία πτήση από τη Μυτιλήνη. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ εδώ η Υπηρεσία Ασύλου, η Ελληνική Αστυνομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης για τις πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται και φυσικά το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών που έχει στείλει ειδικούς εδώ πέρα για να ολοκληρώσουν και την καταγραφή για τις γερμανικές αρχές. Μάλιστα, για να έχουν οι πρόσφυγες όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Από πίσω σας, κύριε. Βλέπουμε τους ανθρώπους να επιβιβάζονται. Έτσι. Είναι βλέπουμε έτοιμα, τα παιδιά έτσι. Να επιβιβάζονται, τις οικογένειες, 116 άτομα σήμερα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, από το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης. Καλημέρα. 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 Καλημέρα.